Έγινε μια νέα επέμβαση της αστυνομίας. Είναι η γνωστή μέθοδος που χρησιμοποιεί η αστυνομία από τη λεωφόρο Αμαλίας αλλά και μέσα από την πλατεία με χρήση χημικών να αποθεί τους διαδηλωτές. Είναι μπλοκ εδώ από ό,τι μπορώ να δω της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, αλλά είναι και όσοι είχαν μείνει από τα προηγούμενα επεισόδια του απογεύματος. Οι οποίοι συνεχίζουν να βρουν και από στην πλευρά της Φιλελλήνων όμως. Και εκεί βλέπουμε κάδους να έχουν πάρει φωτιά, να έχουν στηθεί οδοφράγματα εντός ολικών. Ακριβώς έτσι είναι, όπως θα βλέπετε και από τις εικόνες σας. Βέβαια δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη εντελώς ο κόσμος. Υπάρχουν οι δημιουργίες οι οποίες έχουν παραταχθεί τώρα στην λεωφόρο Αμαλίας. Και βέβαια το μπλοκ αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή κατευθύνεται και πάλι στη λεωφόρο Αμαλίας. Φαίνεται ότι δεν τους απόστησαν ολοκληρωτικά. Και τους βλέπουμε όχι μόνο πάνω, όχι μόνο στο δρόμο, όχι στην Αμαλίας, αλλά και πάνω ακριβώς μπροστά από το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη αυτή ακριβώς, την ώρα. Ακριβώς, καταλαμβάνουν και πάλι το χώρο και τις θέσεις που είχαν από πριν. Να δούμε για πόσο θα συνεχιστεί βέβαια αυτό, γιατί έτσι συμβαίνει η αστυνομία να καταλαμβάνει ξανά. Τώρα ανεβαίνει ένα άλλο μπλοκ από την κάτω πλευρά. Τώρα αυτή τη στιγμή ανέβηκαν τα σκαλιά του μετρό προς το μέτωπο τη Βουλή, άλλη μια δημιουργία, και δέχονται πέτρες και βροχή από πέτρες από τους διαδηλωτές. Λοιπόν, η ένταση παραμένει, είναι σαφές αυτό, και πλέον και με τα μπλοκ της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, όπως μας είπες, που βρίσκονται στο σημείο. Δεν είναι μόνο οι ομάδες των κουκουλοφόρων που είδαμε από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, από τη Φιλελλήνων. Βλέπουμε πάντα την εικόνα αυτή και πάντα στη σκιά της τραγικής είδησης, κυρίες και κύριοι, ότι ένας 53χρονος οικοδόμος έχει χάσει τη ζωή του. Υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από τον Ευαγγελισμό. Βλέπετε την εικόνα ζωντανά αυτή την ώρα στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος. Από την κάτω πλευρά η δημιουργία στον Άδα, από πάνω οι νεαροί. Σωτήρη, είσαι πάντα στον αέρα. Βλέπουμε να εξεμβολίζεται και μια βόμβα Μολότοφ. Γίνεται πραγματικά οι νέες μάχες, οι συγκεντρωμένοι πάνω στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου στοχωρούν. Απ' την άλλη έχουν αρχίσει οι μάχες μέσα στην πλατεία όπου βρίσκονται οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Από πάνω οι διαδηλωτές απαντούν με πέτρες, ρίχνουν χημικά οι αστυνομικοί και κρότου λάμψης από ό,τι μπορώ να δω τώρα. Και μάλλον έχουμε ξανά αποστοχώρηση των διαδηλωτών.